Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι ένα σύντομο βίντεο το οποίο ετοιμάζω απόψε. Είναι Κυριακή βράδυ, 16 Οκτωβρίου 2023. Προετοιμάζω τα βίντεο για την επόμενη ημέρα και θέλω να αφήσω εδώ αυτό το πολύ σύντομο βίντεο με τις σκέψεις μου γύρω από την πολύ άσχημη πολεμική συνθήκη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και μια εξήγηση γιατί δεν έχω κάνει βίντεο για το ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή μένεται πόλεμος στην περιοχή του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και υπάρχουν άμαχοι θύματα και από τις δύο πλευρές. Έχει μία εβδομάδα σήμερα. Άρα από το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ που ξεκίνησε η πολεμική συμπλοκή. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει μία ολοκληρωμένη υγιή προσωπικότητα να μην νιώσει ενσυναίσθηση και συμπόνια για όλα τα θύματα ενός πολέμου. Κανένας από μας δεν έχει επιλέξει σε ποια χώρα θα γεννηθεί, τι εθνικότητα θα έχει, τι θρησκεία θα έχει και μέσα σε ποια τερτύπια της ιστορίας, της πολιτικής, της γεωπολιτικής και των συμφερόντων θα μπλέξει. Δεν έχω επιλέξει να γεννηθώ Ελληνίδα στην Κύπρο. Δεν έχετε επιλέξει εσείς να γεννηθείτε σε οποιαδήποτε χώρα έχετε γεννηθεί και με οποιαδήποτε εθνικότητα έχετε γεννηθεί. Δεν είμαι ιστορικός. Δεν είμαι γνώστης των πολιτικών συνθήκων. Αυτό μόνο που έχω να πω ως άνθρωπος και ως κοινωνικός επιστήμονας, μικροκοινωνικός επιστήμονας, είναι ότι είναι εξαιρετικά θλιβερά αυτά που συμβαίνουν και οποιοδήποτε φανατισμός από οποιονδήποτε δεν, όχι μόνο δεν βοηθάει και δεν είναι ωφέλιμος, αλλά είναι και ένδειξη προβληματικής προσωπικότητας του ανθρώπου που εκφράζει αυτό τον φανατισμό. Δεν δείχνουμε συμπόνια ούτε σε τρομοκρατικές οργανώσεις, ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα. Συμπόνια δείχνουμε σε ανθρώπους απλούς, όπως και εμάς, οι οποίοι συμπαρασύρονται από τη δίνη του πολέμου, της φτώχειας, της οποιασδήποτε άλλης συνθήκης βιώνει η ευρύτερη κοινωνία στην οποία ζουν. Ο βασικός λόγος που δεν έκανα βίντεο για το θέμα είναι απλός. Φέτος έχουμε απορριθμιστεί επανειλημμένως και από το εγκληματικό δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη και από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι και από τη δολοφονία του Αντώνη στο πλοίο και από τις πλημμύρες και από όλα αυτά τα δεινά που μαστίζουν την κοινωνία μας. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ προσωπικά δεν αντέχω να απορριθμιστώ κι άλλο. Γνωρίζω ότι η δική μου η θέση είναι εξαιρετικά δύναμη και δεν μπορώ να μεταβάλω τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Νιώθω μέσα στην ψυχή μου συμπόνια για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι και δολοφονούνται στον πόλεμο και ξεριζώνονται και κινδυνεύουν από όπου και αν προέρχονται. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας να σταματήσει σύντομα αυτή η σύγκρουση, να μην κλιμακωθεί και να μην σκοτωθούν και άλλοι άνθρωποι και να μην κινδυνεύσουν και να μην συνεχίσουν να κινδυνεύουν οι άνθρωποι που ήδη κινδυνεύουν. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θα κάνω βίντεο προς το παρόν για αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνω βίντεο. Τα βίντεο που κάνω απευθύνονται στους ανθρώπους που μιλούν την ελληνική γλώσσα.
Δεν κάνω ούτε βίντεο στα εβραϊκά, ούτε βίντεο στα αραβικά. Δεν είναι το κοινό που παρακολουθεί τα βίντεο μου σε εκείνη την περιοχή. Αν όμως κάποιος ελληνόφωνος παρακολουθεί τα βίντεο και βρίσκεται στην περιοχή αυτή, στην εμπόλεμη ζώνη, θέλω να στείλω την αγάπη μου, τη συμπόνια μου και τις θερμές ευχές μου για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης σύντομα, με όσο το δυνατό λιγότερες άπολεις. Ξαναλέω, ο λόγος που δεν έχω ασχοληθεί πιο εκτεταμένα και ελπίζω να μην χρειαστεί να ασχοληθώ, είναι γιατί κρίνω ότι έχουμε απορριθμιστεί αρκετά, έχουμε κάνει αρκετά βίντεο και τα βίντεο που κάναμε τότε με τα Τέμπη και τα βίντεο που κάναμε με τις πυρκαγιές κατά καιρούς. Υπάρχουν βίντεο στο κανάλι για ανθρώπους οι οποίοι απορριθμίζονται από τέτοια γεγονότα, τα οποία είναι πολύ επώδυνα και φοβιστικά. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το από πού ενημερωνόμαστε. Ενημερωνόμαστε με διάκριση και μέτρο. Ενημερωνόμαστε από έγκυρες πηγές και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του να φανατιζόμαστε, του να διαδίδουμε φόβους, να διαδίδουμε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Και καλή δύναμη σε όλους μας και ελπίζω ο πλανήτης μας, η ανθρωπότητα να μην μπει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Το εύχομαι ολόκαρτα να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αν και μερικοί λένε ότι αυτή και ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος τώρα σε αυτή την περιοχή είναι πρόδρομοι ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, θέλω πραγματικά να πιστεύω και να ελπίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Αλλά ό,τι και να συμβεί, όταν θα συμβεί, θα το αντιμετωπίσουμε. Οι άνθρωποι έχουμε τεράστιες αποθήκες δυνάμεων μέσα μας, και όταν έρθει η ώρα, εάν έρθει η ώρα και αν χρειαστεί, θα τις χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρθει προς το μέρος μας. Ευχόμαστε να μην έρθει. Με όλη μου την αγάπη.